Πάμε στην αίθουσα σύνταξης να βρούμε τη Σοφία τη Φασουλάκη, διότι έχει να μας δώσει νέες πληροφορίες. Έχουμε και υπουργικό συμβούλιο, Σοφία, τους ή άλλους εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Βρισκόμαστε εν αναμονή της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα αναφερθεί σίγουρα στην ουκρανική κρίση, αλλά και στις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και στην ελληνική οικονομία. Αναμένεται να γίνει και η παρουσίαση από το Υπουργείο Οικονομικών του νέου έμφυα, αλλά και του προγράμματος στήριξης, τα ξέρεις καλύτερα, Βασίλη, στα ευάλωτα νοικοκυριά, κυρίως όσον αφορά τους δανειολήπτες, τα δάνεια για την πρώτη κατοικία. Κατά τα λοιπά, θα πρέπει να σας πω ότι ανοίγει, όπως είπε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, η δομή στη Συνδική Σερών για να υποδεχθεί πρόσφυγες από την Ουκρανία. Μόλις χθες ενημερωθήκαμε ότι ήρθαν στην Ελλάδα 1501 άνθρωποι από την Ουκρανία. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Καθημερινά υπάρχει εκτίμηση ότι πάνω από 1000 Ουκρανοί πολίτες θα έρχονται στην χώρα. Μέχρι στιγμής βέβαια μένουν σε συγγενικά τους σπίτια, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν αυτός ο αριθμός αυξηθεί, τότε είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί να ανοίξει η δομή στη Συνδική Σερών προκειμένου να τους φιλοξενήσει για όσο χρειαστεί. Ας μην ξεχνούμε ότι αναμένεται να μπει, όπως όλα δείχνουν, και σε εφαρμογή η κοινοτική οδηγία που τελούσε εν υπνώση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την οποία ωστόσο η χώρα μας έχει ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο με προεδρικό διάταγμα του 2006, που προβλέπει ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να μείνουν προσωρινά στη χώρα μας για 12 μήνες και να εργαστούν αμέσως. Και μάλιστα για αυτό το σκοπό αναμένεται όλες οι εταιρείες, αλλά και το δημόσιο, να ανοίξει, να δουν που χρειάζονται ανάγκες, μάλιστα, που υπάρχουν ανάγκες για να μπορέσουν να δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον για 12 μήνες, όσο χρειαστεί να μείνουν εδώ.